οποιαδήποτε αρρώστια και αν υπάρχει. Μην πηγαίνετε στον καθένα να βάζει λαδάκι στο νερό για να σας διώξει το μάτι. Αμαρτία μεγάλη. Πάνω σου πρέπει να κρατάς ένα μπουκαλάκι από Άγιο Ευχέλιο, να το φυλάζεις σαν τα μάτια σου και όταν έχεις οτιδήποτε άλλο, να βάζεις μια σταγόνα στο στόμα σου από εκείνο το Άγιο Ευχέλιο. Να βάζεις και λίγο στο μέτωπό σου και να σταυρώνεις το μέτωπό σου, να λες το Πάτερ ημών και εφήκανε όλα. Εμείς πηγαίνουμε στη γειτόνισσα για να μας βγάλει το μάτι, λέει. Θα σου βγάλει το μάτι, θα σου βγάλει το μάτι, πραγματικά θα σου βγάλει το μάτι. Θα σου κάνει τίποτα άλλο. Βάζει μια σταγόνα νερό, λάδι μέσα στο νερό και διαλύεται πάντοτε. Αυτό είναι το φυσικό. Για να μην υπάρχει γειτόνισσα που ξεμαθιάζει, μόλις βάζει μια σταγόνα λάδι μέσα στο νερό θα διαλυθεί. Εμείς τρέχουμε στη γειτόνισσα, στον Χριστό να πάμε να πηγαίνουμε και έτσι το αποτέλεσμα είναι κακά. Το λοιπόν, στην εκκλησία πρώτο. Το δεύτερο, βάσης είναι η εξομολόγηση. Αν δεν καθαρίσει η ψυχούλα μας, δεν φεύγει ο διάβολος.